Ήδη ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις που προγραμμάτισε η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης για τις γιορτές Παλιάς Πόλης, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξουν στους θεατές μια άλλη πλευρά της πόλης. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μας είναι ότι η ΦΕΞ έχει δύο κτίρια που βρίσκονται στην καρδιά της Παλιάς Πόλης και νομίζω ότι το ένα και το πιο ουσιαστικό, το Λαογραφικό Μουσείο, Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο, όπου δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να κατανοήσει τι είναι ο παραδοσιακός οικισμός στην πόλη μας, ποια είναι η αξία και η σημασία του και να γνωρίσει μέσα από αυτό και την ιστορία και να περιδιαβεί έπειτα στα σοκάκια ώστε να απολαύσει αυτόν τον περίπατο. Έτσι και στα πλαίσια των γιορτών, όπου αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο ο οικισμός, η ΦΕΞ προσπαθεί κάθε χρόνο να διαμορφώσει εκδηλώσεις που θα αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο το έργο εδώ της πόλης. Οπότε έχουμε χωρίσει σε διάφορους τομείς τις δραστηριότητές μας. Ένα κομμάτι αφορά ουσιαστικά την ιστορία και την σπουδαιότητα, όπως είπαμε, που παρουσιάζονται και με το ίδιο το μουσείο, αλλά και με κάποιες εκδηλώσεις, όπως έχουν εκδηλώσεις με σχέση στον καπνό, με τη σχέση στον Μάνο Χατζηδάκη, δηλαδή μιλώντας για το χώρο αλλά και τις προσωπικότητες και τους ανθρώπους, οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χώρου μας. Αλλά και πάρα πολλές σύγχρονες δραστηριότητες, όπου κάνει να δείξει ότι ο οικισμός μας είναι ένας από τους σαφώς ο μεγαλύτερος κατοικισιμότητας στην Ελλάδα, αλλά και πολύ ζωντανός. Είναι ένας δημιουργικός, ο οποίος δεν βρίσκεται μόνο στο επίκεντρο των γιορτών, αλλά βρίσκεται σχεδόν καθημερινά. Έτσι, τα 20 και πλέον τμήματα της ΦΕΞ θέλουν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να δείξουν ότι βρίσκονται εδώ και εκείνες τις ημέρες. Και έτσι έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις με πολύ ενδιαφέρον από. Με ποικίλο και πλούσιο χαρακτήρα. Ωστόσο, αρκετός είναι ο κόσμος που επισκέπτεται τόσο το μουσείο όσο και το σπίτι πολιτισμού με σκοπό να ενημερωθεί. Θα μπορούσε να είχε περισσότερο, δηλαδή μιλάω για το μουσείο, γιατί το σπίτι πολιτισμού είναι, θα λέγαμε, κάτι σαν το φουαγέ στην Παλιά Πόλη και νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα αρκετό υλικό και εποπτικό αλλά και πάρα πολύ πληροφοριακό κατά τη διάρκεια των γιορτών, όπου δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να δουν. Και από το υλικό του Δήμου, δηλαδή, που ενημερώνονται για το τι θα παρακολουθήσουν οι επισκέπτες. Αλλά εδώ στην πόλη, τώρα λειτουργεί περισσότερο, θα λέγαμε, η αυλή με τα χαμάμα, που δίνει τη δυνατότητα στους βραδινούς πια επισκέπτες να μπουν. Και αυτό που θα θέλαμε όλοι περισσότερο ήταν να υπάρξουν περισσότερες εκδηλώσεις και την ημέρα, ώστε να γνωρίσουν οι κάτοικοι τον οικισμό και όχι μόνο την κίνησή μας. Αυτό όμως νομίζω ότι συμβαίνει τώρα λίγο με τα γκρουπ, με τους επισκέπτες οι οποίοι θα βρίσκονται αυτή τη μέρα και νομίζω. Ίσως και από τα πιο όμορφα στοιχεία που εμφανίζονται είναι ότι αυτή την περίοδο έρχονται και οι νέοι μας φοιτητές στην πόλη, τη χάνουν σε ένα εορταστικό κλίμα και νομίζω ότι για αυτούς και για όλους μας είναι η καλύτερη υποδοχή, οπότε λειτουργεί και έτσι. Ποικίλες εκδηλώσεις που πάντα προσελκύουν κόσμο διαφορετικών ηλικιών με το ίδιο ενδιαφέρον και ολοκληρώνονται σε 7 Σεπτεμβρίου.